διότι λειτουργήσαμε μία ισχυρή, μία δυνατή ομάδα. Όλοι αποτελέσαμε κρίκους μιας αλυσίδας. Και αυτή η αλυσίδα ήταν τόσο ισχυρή, όσο ήταν οποιοσδήποτε κρίκος της. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάνω σε αυτό καταφέραμε να βασίσουμε την πορεία μας. Σε δύσκολα χρόνια. Τώρα είμαστε στο 2019, η οικονομία σιγά σιγά αρχίζει να στρίβει. Όλοι δικαιούμαστε, πιστεύω, να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια. Θυμόμαστε όμως και το 2014, και το 2015, και το 2016. Όταν όλοι μαζί τυπήκαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες δυσκολίες και να υπερβούμε εμπόδια τα οποία φαντάζανε σχεδόν ανυπέρβλητα. Κι όμως το καταφέραμε. Και το καταφέραμε ακριβώς επειδή ενώσαμε τις δυνάμεις. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για το χθες, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για το αύριο. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σπανός, αλλά και ο Επικεφαλής της Διοίκησης, ο κ. Λέμας, παρουσιάσατε αναλυτικά την εικόνα της περιφέρειας. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να συγκρατήσετε ένα πράγμα. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά καλά στα προβλήματα. Έχει όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται. Έχει κινήσει, δηλαδή έχει την έρευνα και την καινοτομία. Έχει τη στήριξη, την έργα στήριξη σε μεγάλες επενδύσεις, είτε είναι μέσω της πρόσκλησης, όπου αναφέρθηκε ο κύριος Λέμας, είτε είναι για την βιομηχανική δομή προσωπού και το πολύ μεγάλο σχέδιο που δημιουργούμε. Έχει τη στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις, είτε είναι μέσω της πρόσκλησης και αναβάθμιση, είτε είναι μέσα στο κέντρο της επιχειρηματικότητας, να κάνω μια παρένθεση και να σημειώσω ότι είναι η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει αυτή την ανάλυση της ίδιας. Ταυτόχρονα είναι μια περιφέρεια η οποία έχει δουλέψει πολύ συστηματικά στον τουρισμό και στην αγροτική επιχείρηση. Να κάνω εδώ άλλη μια παρένθεση να μην πέσω. Τι έκανε διαφορετικά η περιφέρεια της Ελλάδας από τις άλλες περιφέρειες της χώρας, δεν συμβαίνει μόνο στην αγροτική επιχείρηση. Δεν είναι μόνο ότι ενίσχυσε την αγροτοκεντρική σύμπραξη, η οποία σήμερα αποτελεί μοντέλο στην Ελλάδα. Έκανε και εδώ. Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες και τους φορείς του τουρισμού, άλλαξε το πώς αντιλαμβανόμαστε όλοι τον τουρισμό. Μέχρι στιγμή η λογική και ήταν στην Ελλάδα να πηγαίνουμε και να δείχνουμε όλες τις φωτογραφίες και ένα βιντεάκι. Δείτε τι ωραία που είναι η τόπη, δείτε τι ωραία που είναι η πατρίδα. Εμείς κάναμε κάτι άλλο. Ενοποιήσαμε τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την αγροτοδιατροφή σε ένα που μου επιτρέψει την έκταση προϊόντων. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για μια εμπειρία.